τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο βουλευτής Ενώσεως Κεντρών, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παυλόβουλε. Ευχαριστώ για την προσκλήση. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στο κόμμα σας τώρα? Μια χαρά. Και πώς σχολιάζετε τη συμπεριφορά των πρώην συναδέλφων σας, ειδικά του κυρίου Φωκά? Θεωρείτε ότι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία, να το πω έτσι? Έχει συμφωνήσει στο παρασκήνιο κάτι άλλο και την έκανε με λαφρά απαιτηματάκια? Θεωρώ ότι ήταν ξαφνικό. Προφανώς θα έχει συμφωνήσει να πάει σε κάποιο άλλο κόμμα και αυτό θα φανεί και άμεσα τις επόμενες ημέρες. Θα το δείτε, δεν θα αργήσει πολύ. Όπως αποδείχθηκε και με τους προηγούμενους βουλευτές οι οποίοι αποχώρησαν των Ενώσεων Κεντρών και φύγανε. Άρα λέτε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο ή είναι απλά έχει συμφωνήσει? Σχέδιο, αυτό πήγα να σας πω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο δεν λέω ότι είναι συντονισμένο όλα τα κόμματα συνεννοημένα μαζί, αλλά υπάρχει ένα σχέδιο αποδόμησης της Ενώσεων Κεντρών και ο λόγος έγινε στο εξής. Η Ένωση Κεντρών είναι το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή από τα λεγόμενα μικρά, γιατί έχει βγει από τη μέση το ποτάμι και η ΑΝΕΛ. Οπότε έχει μείνει το μόνο κόμμα το οποίο είναι πολυσυλλεκτικό και λόγω του Μακεδονικού έχει, και του Σκοπιανού μάλλον για το όνομα της Μακεδονίας, έχει συλλέξει πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, με διψήφια ποσοστά. Πάνω από τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Λεβέντης στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τουλάχιστον 10 με 12% με βάση τις δικές μας δημοσκοπήσεις και ο Τσίπρας είναι κάτω από 10. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένας κίνδυνος η Ένωση Κεντρών για τα υπόλοιπα κόμματα και θέλουν να την εξοντώσουν βγάζοντας την από τη μέση όπως έχουν βγάλει τα άλλα μικρά. Από την πλευρά του Μητσοτάκης θέλει μια πεντακομματική βουλή για να ενισχύσει το σενάριο της αυτοδυναμίας. Ο Τσίπρας θέλει να φύγει η Ένωση Κεντρών από τη μέση ή να μπορέσει να μαζέψει βουλευτές μία-μία, μετράει την ψήφο όπως μετράνε τα κουκιά, για να μπορέσει να περάσει το Σκοπιανό. Και έχουμε και ένα Πασόκ κοινάλ, όπως θέλετε να το ονομάσετε, γιατί για μένα Πασόκ είναι γεννηματά Σιμίτης, Παπανδρέου, Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, Βενιζέλος, όλα τα τελέχη του παλαιού καλού Πασόκ είναι μέσα. Ναι. Το ότι το κάνανε κοινάλ, κίνημα αλλαγής, πώς το κάνανε, εντάξει, αυτό είναι ένα μαρκετινίστικο τρίκ για να μπορέσει να κοροϊδεύσει κάποιους. Να ολοκληρώσω, κύριε Παυλόπουλε, μου λέτε, πάνω σε αυτήν την αποδόμηση του Πασόκ, γιατί του έφυγε και το ποτάμι που πήγαν να κάνουν τη μεγάλη ένωση του κέντρου. Και αυτή τη στιγμή, με βάση τις δικές μας μετρήσεις που έχουμε, είναι κοντά στο 4%, άρα δεν διαφέρει από την Ένωση Κεντρών. Μη σας φανεί έκπληξη η Ένωση Κεντρών να είναι πάνω από το Πασόκ στις επόμενες εκλογές, να είναι πέμπτο κόμμα και όχι έκτο όπως κάποιοι επιθυμούν. Υπάρχει ένα σχέδιο να αποδυναμώσουμε τη φωνή του Βασίλη Λεβέντη. Τα έχουν βάλει με το λάθος άνθρωπο. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Τα περισχεδίου τα ακούμε και τα λέτε με πολύ μεγάλη ένταση. Όμως, ένα τέτοιο σχέδιο δεν αρκεί μόνο να εκπονηθεί για να υλοποιηθεί. Πρέπει να βρει και πρόθυμους ακολούθους. Ακριβώς. Εάν, τι λοιπόν, τώρα. Ένα αυτό λεπτό, είναι το δεύτερο κομμάτι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εάν λοιπόν λέτε ότι τα ποσοστά σας βρίσκονται σε άνοδο, αν λέτε ότι η στάση σας στην υπόθεση της Μακεδονίας και της συμφωνίας των Πρεσπών έχει φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο κοντά σας και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα πάτε πάρα πολύ καλά, γιατί να φύγουν όλοι αυτοί? Διότι όταν είναι εξασφαλισμένη η επανεκλογή τους, να το πω έτσι. Όχι, αυτό είναι, αυτό ακριβώς πήγα να σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουν διοριστεί από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Ναι. Ξυπνήσανε βουλευτές. Κοιμηθήκανε πολίτες και ξυπνήσανε βουλευτές, χωρίς κανένα αγώνα. Ναι. Δεν είχαν, κάποιοι εξ αυτών δεν είχαν μπει κάτι στα ψηφοδέλτια του Ιανουαρίου. Του Ιανουαρίου του 2015. Και γίνανε βουλευτές το Σεπτέμβριο του 2015. Ήρθαν τον Αύγουστο στην Ένωση Κεντρών. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, φοβούμενοι ότι με σταυρό δεν μπορούν να εκλεγούν και δεν μπορούν να βγουν στην αναμέτρηση, στο στίβο της μάχης της Ένωσης Κεντρών που είναι επίπονος. Γιατί είναι δύσκολο να βγεις με σταυρό, στρίβουν δια του αραβόνου. Κάποιος τους έχει τάξει κάτι και προσπαθούν να εξασφαλίσουν το μέλλον τους, γιατί είναι αβέβαιο στην Ένωση Κεντρών επειδή δεν πρόκειται να εκλεγούν με σταυρό. Φοβούνται. Εδώ είναι, εδώ ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Όποιος έχει το θάρρος και φοράει παντελόνια να αναμετρηθεί με την Ένωση Κεντρών και να διεκδικήσει το σταυρό και την εκλογή του τις επόμενες εκλογές, παραμένει δυνατός και στέλεγος Ένωσης Κεντρών και υποψήφιος βουλευτής ή όπως είναι ο καθένας από την πλευρά του. Ακούγοντας πριν από και λίγο. Ανταγωνισμός, προσέξτε, και εσωτερικά. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Ακούγοντας πριν από λίγο τον κύριο Μεγαλομίστακα που μίλαγε στην πρωινή εκπομπή του κυρίου Λυριτζή και του κυρίου Καμπουράκη. Ναι, είπε λοιπόν ότι κάποιοι βλέπουν το τρένο ότι δεν πάει άλλο και φεύγουν. Όχι, νομίζουν ότι βλέπουν το τρένο. Μήπως λοιπόν εσείς δίνετε μία εξήγηση και λέτε ότι υπάρχει σχέδιο. Μήπως απλά θέλουν να σώσουν, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, την πάρτη τους. Ναι, αλλά βλέποντας ότι δεν πάει άλλο, λέει η Ένωση Κεντρών. Όχι, όχι. Εσείς δίνετε μια εικόνα ότι η Ένωση Κεντρών πάει καλά. Όχι απλά πάει καλά. Η Ένωση Κεντρών θα είναι και η έκπληξη στις επόμενες εκλογές. Εμείς, ο Παλμός, η Ένωση Κεντρών είναι έξω οι πολίτες. Δεν είναι μέσα στη Βουλή αν είμαστε 3, 4, 5, 10 βουλευτές. Η Ένωση Κεντρών είναι έξω χιλιάδες των ψηφοφόρων που αγκαλιάζουν τον Βασίλη τον Λεβέντη όποτε βγαίνει στον δρόμο. Εμείς έχουμε αρχές και αξίες. Και θεωρούν ότι θα επανεκλεγούν πιο εύκολα πηγαίνοντας σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο στόχος τους να επανεκλεγούν. Αυτό σας λέω. Αλλά πιθανότατα να τους έχουν τάξει να τους διορίσουν κάπου. Το μέλλον τους κοιτάνε. Γιατί δεν μπορούν να επανεκλεγούν με σταυρό αυτοί που φεύγουν. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσο εύκολα σας αφήνουν, δεν τους ξέρατε, κύριε Γεωργιάδη, πιο πριν. Σύντροφή σας είναι. Είναι και αχάριστη, είναι και ανήθικη και αχάριστη. Ναι, αλλά σύντροφή σας ήταν τόσο διάστημα. Δεν έρχονται να παραδώσουν την έδρα. Διότι η έδρα ανοίξει ένα κεντρό. Έχετε λόγους να πιστεύετε, και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, έχετε λόγους να πιστεύετε ότι μια και λέτε ότι δεν είναι ο στόχος τους να επανεκλεγούν, αλλά να βολευτούν. Έχετε λόγους να πιστεύετε ότι έχουν υπάρξει και οικονομικά ανταλλάγματα. Αυτό το γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι. Εγώ δεν αφήνω κάποιες υπόνοιες. Πάντως υπάρχουν πολιτικές και τις γνωρίζετε και υπάρχουν μέσα τα οποία διαθέτουν τα άλλα κόμματα που δεν μπορεί να τα διαθέσει ο Ένωσης Κεντρών και δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστούμε. Αναφέρθηκε και για παθογένειες ο τελευταίος ο οποίος έφυγε από την Ένωση Κεντρών. Ότι εγώ πάω να καταπολεμήσω τις παθογένειες. Ποιες παθογένειες που φωνάζει ο Βασίλης ο Λεβέντης για τις παθογένειες του δημοσίου, για να μειώσουμε τους βουλευτές, για να μειώσουμε τη βουλευτική αποζημίωση, για να μειώσουμε τις υψηλές συντάξεις και τις παθογένειες του συστήματος. Ποιες παθογένειες. Άρα ο κύριος Φωκάς έφυγε από την Ένωση Κεντρών για να πάει σε ένα κόμμα που έχει συντηρήσει τις παθογένειες. Καλή τύχη και καληνύχτα και καλή τύχη που λέμε, του εύχομαι, γιατί όσοι φύγανε την επόμενη μέρα στη Βουλή δεν πρόκειται να. Για την ώρα από εμάς, καλό απόγευμα, κύριε Γεωργιάδη. Καλό απόγευμα, κύριε Παυλόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.